περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές. Τα λογιστικά γραφεία είναι ανοιχτά με ιδιαίτερο τρόπο. Δουλεύουμε με τηλέφωνα, με email, με Facebook, με οτιδήποτε γίνεται από απόσταση. Ακόμη και με την εφορία κλείνονται ραντεβού. Άλλωστε, η επέλαση του κορονοϊού έχει φέρει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω και στην οικονομία, με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στα επιδόματα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του πλήγματος, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους από την κυβέρνηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κλείσανε με απόφαση της δημόσιας αρχής. Όπως καφετέρειες, εστιατόρια που ήταν πρώτου κινδύνου και συνοστιζόταν κόσμος. Δικαιολογημένα, τις έκλεισε με κρατική απόφαση, ήταν από τις πρώτες που κλείσανε μαζί με τα φροντιστήρια, με τους κινηματογράφους και όλα αυτά. Λοιπόν, υπήρξε ένα δεύτερο κύμα κωδικών δραστηριότητας που θεώρησε το Υπουργείο ότι πλήττεται και έβγαλε κάποιες από αυτές πάλι τις έκλεισε, κάποιες ανέστειλε κάποιες λειτουργίες. Αυτός ο διαχωρισμός μας προβληματίζει και εμάς. Θέλω να δικαιολογήσω την κατάσταση μόνο για ένα λόγο, ότι είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση και δεν είχε αντιμετωπιστεί πάλι στο παρελθόν. Ευελπιστώ ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα και με την εξέλιξη των γεγονότων, ότι το Υπουργείο θα αποφασίσει να θεωρήσει ότι πλήττονται οριζόντια όλες οι επιχειρήσεις. Πρέπει πρώτα απ' όλα οι επιχειρήσεις που πλήττονται να μπουν να κάνουν την αίτηση στο Εργάνη για να μπορέσουν να πάρουν επιδότηση οι εργαζόμενοι και κάποιοι από τους ίδιους τους εργοδότες που μπαίνουν στα κριτήρια. Άλλωστε, στην πλειονότητά τους, ακόμη και εκείνες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορεί να αφήνουμε τώρα επαγγελματίες απ' έξω ή τους αγρότες και με τα μέτρα κυκλοφορίας που έχουν υπαρθεί, δηλαδή. Είναι πράγματα που έπρεπε λιγάκι να τα έχουμε προσέξει πιο πολύ, να τα έχουμε μελετήσει περισσότερο. Το ξύμωρο της κατάστασης είναι ότι αφήνουμε τα delivery με τον καφέ να μοιράζουν καφέ στα σπίτια και παντού και στα γραφεία και οπουδήποτε. Δεν έχω τίποτα με τους συγκεκριμένους εργοδότες και τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Είναι μια ανάγκη, αλλά δεν είναι η πρώτη ανάγκη που θα μας καλύψει σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί τώρα να τρέχει ένας πιτσιρικάς 15, 20, 25 χρονών γύρω-γύρω στις πολυκατοικίες και να μοιράζει καφέ, δεν είναι η πρώτη μας ανάγκη, ρε παιδιά. Πρέπει να προστατευτούμε. Πήραμε τόσα μέτρα, απαγορεύσαμε την κυκλοφορία και κάνουμε αυτό το πράγμα. Οι επιχειρήσεις που θα έπρεπε να είναι ανοιχτές θα ήταν 5-6 είδη επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, οι γιατροί όπως δουλεύουν με ραντεβού, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι, και θα έπρεπε για ένα 20ήμερο να έχει σταματήσει η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.